Λοιπόν, τα διαβάζω από μέσα. Να ξέρετε ότι αν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου πέσω κάτω, δεν πειράζει. Ο Μιχάλης θα γίνει εκατομμυριούχος, γιατί θα γίνει viral, θάνατος, μπασκετικού, youtuber, ζωντανά. Την ώρα που μιλάει, λοιπόν, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Έχω τρελαθεί. Τα διαβάζω από μέσα για να μην κάνω κανένα λάθος. Θέλω να μου πείτε πόσο έχασε ο Ολυμπιακός. Με πόση διαφορά έχασε ο Ολυμπιακός. Rebound 39-26 με 18 επιθετικά της Παρτίζαν. Αναλογία σύς λαθών Ολυμπιακού. 11 σύς 12 λάθη. Τρίποντα 30%. 6 τρίποντα έβαλε ο Ολυμπιακός. Ο Πίτερς, ο καλύτερος του παίχτης ίσως φέτος, έχει παίξει 13 λεπτά κάπου εκεί και έχει βάλει 3 πόντους. Πόσο έχασε ο Ολυμπιακός? Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πότε με βλέπετε. Είμαι τρελός. Δεν ξέρω αν ζω, αν πετάω, αν τι έχει γίνει, τι μέρα είναι. Καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα. Λοιπόν, Μυρωδιά Πυριάρα. Κόρσιτ Podcast. Θέλω like, θέλω subscribe. Δυναμώστε μας, έχω τρελαθεί. Κουδούνια, καμπάνες. Με τα στατιστικά που σας έδωσα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πόσο έχασε ο Ολυμπιακός? Δεν έχασε. Το ξέρετε και μόνοι σας. Ήταν ρητορικό το ερώτημα προφανώς. Λοιπόν, μιλάμε ίσως για τη μεγαλύτερη νίκη της χρονιάς για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Μιλάμε για μια πλήρη επικράτηση του Μπαρτζόκα στο 4ο δεκάλεπτο απέναντι στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρεμπιπτόντως κάθε φορά που τον βλέπω μοιάζει περισσότερο με τον Γιάννο Παπαντονίου. Λοιπόν, έχω όρεξη, πάμε γερά. Και προφανώς μιλάμε για μια φοβερή νίκη και από ψυχολογικής άποψης, αλλά προφανέστατα και από βαθμολογικής. Την ώρα που μιλάω, χάνει η Μονακό μέσα στην Βιλερμπάν. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, αλλά αυτή τη στιγμή χάνει η Μονακό. Πιστεύω θα το γυρίσει, δεν έχει σημασία, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, ένα μάτς το οποίο τα είχε όλα. Έναν Ολυμπιακό απαράδεκτο για 3 δεκάλεπτα. Μέχρι εκεί που ήταν κάπου 28-28, το είπε και ο Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός και απλά μπορούσε με την άμυνά του να κρατιέται στο μάτς. Έφυγε η Παρτίζαν μετά, έκανε ένα έτσι ξεπέταγμα και έφυγε με 8 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο ημίχρονο. Και στο 3ο δεκάλεπτο η κατάσταση έγινε, μπορώ να πω, απελπιστική, με πάρα πολλά χαμένα επιθετικά, αμυντικά μάλλον rebound, επιθετικά για την Παρτίζαν, και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ήταν σαν να πετάει λευκή πετσέτα, ας πούμε. Έλα μου όμως που αυτή η ομάδα, και όχι και καλά Ολυμπιακή ψυχή κτλ., αυτή η ομάδα συγκεκριμένη με αυτό το προπονητή και με αυτούς τους παίχτες, δεν πετάει ποτέ λευκή πετσέτα. Και από εκεί που ψαχνόντουσαν, δεν ξέρανε τι να κάνουν, έχεις μια ομάδα η οποία δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Έχεις έναν φάλο ο οποίος τρέχει έντρομος να φυλάξει στο τρίποντο και αυτό δίνει την ευκαιρία. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ήταν με εντολή ο Μπράντοβιτς. Πετάχτε την μπάλα όπου να είναι, το rebound θα το πάρουμε εμείς και πάλι, έλεγε ο Μπράντοβιτς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο φάλο ήταν κάπου. Τα μαρκαρίσματα, οι αλλαγές, τα μαρκαρίσματα ήταν τέτοιες που ουσιαστικά απέτρεπαν τον ψηλό του Ολυμπιακού να πάει για rebound. Και έτσι άλλοι μαζεύανε επιθετικά. Ο Καμπόκλο, με την εμφάνιση που έχει κάνει τα 3 πρώτα δεκάλεπτα, είναι παίκτης των 15 εκατομμυρίων στο NBA. Λοιπόν, άλλο που εξαφανίστηκε μετά. Χώνε το Πονίτκα, παίζει ψυχωμένα, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι όλοι εξαιρετικοί της Παρτίζαν. Και ξαφνικά γίνεται το τρίκ και έχεις, αν όχι σχεδόν όλο το 4ο δεκάλεπτο, στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, συγγνώμη, θέλω να πω, ξαναλέω, να είστε χαρούμενοι αν τελειώσει το βίντεο και δεν πέσω κάτω. Έχεις σχεδόν σε όλο το 4ο δεκάλεπτο, έξω Κάναν, έξω Πίτερς, τα δύο
παιδιά τα οποία σου κουβαλάνε την επίθεση όλη ουσιαστικά τη χρονιά και παίζεις με Wokap, Γκος, Λαρετζάκη, Παπα-Νικολάου στο 4 και το Φαλ στο 5. Ο Φαλ νομίζω έχει βγάλει όλο το δεύτερο 20 λεπτό απνευστή. Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, λέω τα εξής. Ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει κάνει με τις απουσίες, έχει παίξει ο Τηλέμαχος Κιτήρη σήμερα 10 λεπτά. Από το πουθενά, από την Αφθαλήνη κανονικά έτσι. Δεν έχει κάνει τίποτα προφανώς. Είναι κακός ο Μακίσικ, ο οποίος εκνευρίστηκε και με το αντιαθλητικό που του δώσανε στο τέλος του ημιχρόνου. Ο Κάναν έχει τραβήξει το σκορ κάπως, αλλά έχει κάνει και πράγματα τα οποία είναι έτσι χωρίς πολύ μυαλό. Ο Ράιτ είναι καλός, αλλά δεν έπαιξε γιατί δεν του πήγε το μάτς. Τον έφαγε ζωντανό ο Καμπόκλο ουσιαστικά. Και μετά μπερδεύτηκε εκεί πέρα όλο το πράγμα, μπήκε ο Φαλ, δεν βγήκε ο Φαλ καθόλου. Αλλά αυτό που πρέπει να βγάλουμε 50 καπέλα στον Μπαρτζόκα αν έχουμε, είναι το δίδυμο το οποίο διέλυσε στην άμυνα του Ολυμπιακού την Παρτίζαν, το δίδυμο φυσικά του Γκος με το Wokap. Την ώρα που ο Κίναν Εβανς οδηγούσε την ομάδα του σε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, της Ζαλγκίρης εννοώ, επί του Γιώργου Κωνσταντίνου και της παρέας του. Λοιπόν, ο Williams Γκος, έλεγε, ωραία, εφόσον έρχεται ο Κίναν Εβανς και είναι σχεδόν δεδομένο, είμαι ένας από αυτούς που είναι επικίνδυνοι να φύγουνε. Ας δείξω τι αξίζω, και κάνει ο τύπος το καλύτερο του παιχνίδι. Έχει κάνει 5 κλεψίματα από τη συνολικά 10 του Ολυμπιακού. Έχει παίξει μαεστρικό μπάσκετ, έτσι. Έχει βάλει και κανένα δυο μυθικά τρίποντα και προφανέστατα είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Wokap, ο οποίος ξυπνάει στο δεύτερο ημίχρονο και είναι καταπληκτικός. Δαγκώνει στην καροτίδα ο άλλος ο τρελός, το ρομπότ, και τελειώνει το τέταρτο δεκάλεπτο με σερή 28-10 του Ολυμπιακού. Τι άλλο να πεις από εκεί πέρα, τι άλλο να πεις εσείς τώρα. Τι να πούμε. Μιλάμε για μειονέκτημα έδρας Ολυμπιακού, αν έρθει το μειονέκτημα, και ότι κάποιος θα πει, ωραία, ωραίος είμαι, είμαι τέταρτος ξέρω εγώ, οποιοςδήποτε, ο αντίπαλος μου είναι Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πέμπτος, ή στο 3-6, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί έχω πλεονέκτημα έδρας. Αυτό το απόψινό ήταν ένα ξεκάθαρο σημάδι του πόσο σπουδαία είναι αυτή η ομάδα των 12-15 ατόμων, των προπονητών και των παιχτών αυτών. Ξαναλέω, μη με παρεξηγείτε και μη μου πηγαίνετε ότι Ολυμπιακή ψυχή, Ολυμπιακάρα μου, ομαδάρα μου και τέτοια. Δεν με νοιάζουν αυτά. Μπάσκετ στο πρώτο, εδώ πέρα το έχω το μπάσκετ και μετά έχω τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα όλα. Απίστευτα πράγματα. Έκανε πάρα πολύ κακό στον Ολυμπιακό μέχρι να βρουν τον τρόπο να τον κλείσουν. Ο Καμίνσκι, ο οποίος είναι λες και πήγε ο Άνταμ Σάντλερ εντωμεταξύ. Ωραίος το οποίο ο Άνταμ Σάντλερ. Έχει πάει ο Άνταμ Σάντλερ και τα έχει φτιάξει με τη Μαρτίνα Ναυρατίλοβα, ας πούμε, και έχουν βγάλει αυτό το πράγμα, το μακρόσωμο, το αυγό, να πούμε. Ο οποίος, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Εγώ τον λατρεύω. Τον είχα πει και σε ένα τρελάστιο, χαζό σχεδόν hot take στην αρχή της χρονιάς, ότι αυτός, αν τον εκμεταλλευτεί σωστά ο Μπράντοβιτς, μπορούσε και να βγει MVP, το έλεγα, της Ευρωλίγκα. Προφανώς καμία σχέση. Ήξερα ότι δεν θα γίνει αυτό. Αλλά ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο τον βλέπω πολλά χρόνια και στο NBA. Απλά δεν έχει πόδια για το σύγχρονο μπάσκετ. Είναι τεράστιο IQ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Έχει φοβερές αποφάσεις. Απλά δεν είναι για το τωρινό μπάσκετ τόσο, ας το πούμε, ικανός, τόσο γρήγορος πάνω απ' όλα. Τώρα, τι άλλο να πω. Ο Πάντερ έχει κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι, γιατί φέτος δεν ήταν πολύ καλός, με το κατσικομούσι εδώ πέρα του Ζίζι Τόπ, να πούμε. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά προφανώς. Η παιχτάρα που λέγεται PJ Dozier, ο οποίος αν μείνει λίγο ακόμα στην Ευρώπη, τον βλέπω για πάρα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Έτσι, ήταν καταπληκτικός. Το θυμάμαι, το PJ Dozier πήγε να γυρίσει ουσιαστικά μόνο στο μάτς Παναθηναϊκός Παρτίζαν στο ΆΚΑ. Έχει κάνει συγκλονιστική εμφάνιση και εκεί. Ο Καμπόκλο ήταν καλός, αλλά η Παρτίζαν δεν είχε λύσεις.
ο Αβράμοβιτς, ο οποίος παρένθεσε να σας πω για τον Αβράμοβιτς, ότι θεωρείται ουσιαστικά ο Πρίντεζης και ο Φώτσης της Σερβίας. Και εξηγώ τι εννοώ. Τον Πρίντεζη και τον Φώτση, κακά τα ψέματα, δεν τους βρίζει κανένας. Ούτε Παναθηναϊκή τον Πρίντεζη, ούτε Ολυμπιακή τον Φώτση. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Όσο άρρωστος κι αν είναι και δηλητηριασμένο το μυαλό του. Λοιπόν, τον Αβράμοβιτς δεν τον έχει βρήσει άνθρωπος. Άνθρωπος. Γιατί είναι καλό παιδί, κάνει σωστές δηλώσεις, δεν δυναμητίζει το κλίμα, δεν φανατίζει τα πλήθη με τον κακό τρόπο κλπ. Είναι πολύ καλό παιδί ο Αβράμοβιτς και ακόμα καλύτερο γιατί ήταν πολύ κακός στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξεχνάω κάτι. Λογικά να ξεχνάω κάτι γιατί έχω τρελαθεί τώρα αυτή την ώρα. Έχω παλαβώσει. Είναι πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ξέρετε ότι όταν νικάει ο Ολυμπιακός, επειδή είμαι Ολυμπιακός, κοιτάζω να κρατήσω λίγο πιο χαμηλούς τόνους, για να μην με πούνε φανατικό κλπ. Ξέρετε, υπάρχουν εύκολα οι καλοθελητές, οι οποίοι μπορούν εύκολα να κάνουν το σχόλιο. Το οποίο εντάξει, από τη μία μπαίνει και από την άλλη βγαίνει προφανώς, αλλά δεν θέλω να γίνεται και πάλι. Αλλά η νίκη είναι τεράστια. Είναι τεράστια νίκη, πραγματικά. Καταπληκτικά πράγματα. Μπαίνουν σιγά σιγά τώρα και ο Πετρούσεφ και ο Μιλουτίνοφ, οπότε θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, σαφέστατα. Το ξαναβλέπω και το λέω, 39-26 τα rebound. Αρνητικό συντελεστή αυτή τη λαθών. Πόσο έχασε ο Ολυμπιακός αυτό το μάτς. Πόσους πόντους, 10, 15, 20, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δύο πράγματα θέλω να θίξω για το τέλος. Πρώτον, μπράβο στο μπάσκετ, γιατί. Τώρα μπράβο στο μπάσκετ, μπράβο στην Παρτίζαν, δεν ξέρω πού να το δώσω τον μπράβο. Εμφανίστηκε ο Κούκοτς και ο Ράτζα, δύο Κροάτες, ορκισμένοι εχθροί για τους φανατικούς προφανώς των Σέρβων, καταχειροκροτήθηκαν, αναγνωρίστηκε η αξία τους, η μπασκετική και η αθλητική γενικότερα. Κούκοτς, Ράτζα ήταν σήμερα στο Στάρκ Αρένα. Δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο, αλλά επειδή έχουμε μπλέξει τώρα με τα σερβικά και επειδή ζω εδώ, θέλω να κάνω μια αντιπαραβολή, την οποία θα αφήσω σε εσάς σκέψη για σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σήμερα, στο τέννις, όχι στο τέννις, εκτός τέννις, αλλά αφορά τενίστες, έχουν γίνει δύο πράγματα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άνοιξε ένα παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο τέλος πάντων, το οποίο το έδωσε στο κράτος της Σερβίας, αλλά το έκανε με δικά του έξοδα, που θα φιλοξενεί 300 με 350 παιδιά κάθε μέρα. Τέτοια έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει ανοίξει σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, έχει δώσει πάρα πολλές βοήθειες σε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί εντάξει, οι Σέρβοι μπορεί να υπάρχουν πλούσιοι Σέρβοι, αλλά ο μέσος όρος των ανθρώπων είναι φτωχός και φτωχότερος και από τους Έλληνες προφανώς. Την ίδια ώρα που έκανε ο Τζόκοβιτς αυτό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια βαρύγδουπη δήλωση λέγοντας γιατί δεν είναι το popcorn καθημερινό φαγητό για όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Το αφήνω εδώ τα σχόλια δικά σας. Άλλο δεν θέλω να πω κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Ίσως και μια φωνή παραπάνω αν έβγαλα, ελπίζω να με καταλάβατε. Πάμε για πάρα πολύ μεγάλο μάτς σε λίγες ώρες ουσιαστικά, Βίρτους Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θεωρώ από εκεί πέρα σχεδόν αδύνατη την κατρακύλα του κάτω από την τέταρτη θέση, ας το πούμε έτσι. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βγει μέσα στην τετράδα. Τα έχουμε πει από καιρό, έχουμε λιδωρηθεί, δεν μας νοιάζει. Καλό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπάγερν, και όσο παράξενο και αν ακούγεται, γιατί η Μπάγερν είναι επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού και θα εμφανιστεί σίγουρα λιγότερο συγκεντρωμένη και λιγότερο ενδιαφερόμενη από ό,τι θα ήταν αν νικούσε την Μπαρτσελόνα. Οπότε ο Παναθηναϊκός, αν κάνει νίκη με την Βίρτους, πάει για νίκη με την Μπάγερν, νίκη δεδομένη με την Άλμπα τελευταία αγωνιστική στο ΆΚΑ και δεύτερη θέση παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους, τον εαυτό σας, να παίζετε μπάσκετ, να βλέπετε μπάσκετ, να στηρίζετε και στο Spotify, μην ξεχάσω, όχι μόνο στο YouTube, και τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.